τρελώσεις, ε. Τι κάνεις, ρε. Λίγο άγχος. Σε βλέπει μέσα από τα μάτια. Σε φοβήθηκε, ρε. Φοβάμαι. Άσα μη. Γιατί κάνεις έτσι, παιδάκι. Α, κάτσε να γυρίσω από εδώ. Την άλλη μεριά, ναι. Δεν μπορεί να πάει, έχεις καμπό. Λίγο πιο πίσω σε παρακαλώ, μην κάνεις πολύ κοντινά, ξέρεις. Αν τη θες εδώ, δεν έχουμε ξεπεράσει το όριο. Φύγε από εδώ, κακέ παπαράτσι. Τι εισβολή είναι αυτή μέσα στο κάμπ μας. Τι πράγματα είναι αυτά, πως τολμάνε και μπαίνουν μέσα και μας αναστατώνουν. Δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά. Τι θα γίνει πάλι, τι ήθελε αυτός με την κάμερα και μας ενόχλησε τόσο πολύ. Τι θα δούμε πάλι. Πρέπει να πεις ναι. Καλά τώρα. Δεν αντέχω. Τι είναι, ρε. Με τζατζάρισμα. Εντάξει, έχει τρελαθική η παραγωγή, να ξέρετε. Καιρός δεν ήτανε. Μόνο εμείς θα τρελαινόμαστε εδώ μέσα. Πάμε. Ναι. Κοίτα, κοίτα. Για πόλεμο είσαι. Ευγάζει, ρε. Πού ήταν εσένα. Με τζατζάρισμα. Όχι, πάει στην. Αν πάει στην Ελλάδα, θα πάει στην κάμερα. Πού μέσα. Πού ήταν ο άλλος και είχε το. Έλα, μωρέ, βάχτε. Θεέ μου. Άλλη μία μέρα. Ξεκινά. Θυμάζεμα. Ό,τι έχουμε. Άδειο. Δεν σου πρόβλησε, καλέ. Και σκάει μύτη ένα εικονολήπτη εδώ από τα παιδιά, τα αγαπημένα, με την κάμερα στον ώμο και αρχίζει και παίρνει από ξοπίσω από κάθε παίκτη. Μόνο με στο ρουθούν του δεν μπήκε να δει άμα την έχουν καθαρίσει καλά. Εγώ σε μια φάση έφτιαχνα δένα τα κορδόνια, μου ήρθε πάνω το κεφάλι μου, εντάξει, σκέφτηκα λίγο. Και μετά, να σα πω την αλήθεια. Επειδή εκείνη την ώρα είχα σηκωθεί, έπρεπε να πάω να κάνω το πιπί μου και δεν πήγα γιατί φοβόμουν ότι θα έρθει μαζί μου στην τουαλέτα. Κρατήθηκα. Λέξτε. Ωπα. Μας αλλάζει. Δεν καταλαβαίνω τι πρέπει να κάνουμε. Δεν έχουμε οδηγίες, μπορείς να κάνεις θες, κάτω τάκλι. Πάλι έχετε. Βοήθησε μου, Τάσο. Μου έχω ζητή μου όλη την ρακέτα. Μούτρα. Μούτρα το έδωσα. Τι θες, τι θες. Τζεντζάρισμα. Λύθιο. Γίνε να παίξεις, βελάκια. Έξω, γρήγορα. Δεν κουράστηκε. Διάβαζε, κάτσε. Αφού το πλακούσα το χέρι. Δεν τα πάμε καλά εδώ μέσα. Έχουμε τρελαθεί όλοι. Αφού αυτό συνεχίστηκε και μέσα με μαξιλαρό πόλεμο, είχα ψηλιαστεί ότι κάτι παίζει, κάτι δεν πάει καλά με όλο αυτό το θέμα. Δεν μας έχουν συνηθίσει από τόσο κοντά οι εικονολήπτες. Συνήθως κρατάνε απόσταση. Και βγάζει το μαγικό χαρτάκι που έλεγε για τη σημερινή αποστολή. Αγαπητή Σελέ. Μπριτής. Και τις τελίτσες να λες όμως. Το επάγγελμα του εικονολήπτη δεν είναι εύκολο, φυσικά. Απαιτεί σωματική αντοχή, καλή όραση, σταθερότητα στις κινήσεις, ικανότητα αντίληψης του χώρου και άλλα πολλά. Εξίσου δύσκολη ωστόσο είναι και η δουλειά της κάμερας. Πρέπει να κάνει διαρκώς zoom in και zoom out. Να ρυθμίζει το διάφραγμα και διάφορες άλλες τεχνικές λεπτομέρειες που δεν σας αφορούν. Ναι. Αυτό που σας αφορά είναι ότι σε λίγη ώρα θα συνειδητοποιήσετε πόσο δύσκολο είναι να είσαι είτε εικονολήπτης, είτε κάμερα σε αυτή τη ζωή. Wow! Σας περιμένουμε στην επόμενη δοκιμασία.
Τι θα κάνουμε, θα τραβήξουμε εμείς την παραγωγή. Άντε να ακούσω ωραίες ιδέες. Σήμερα έχουμε ένα αγώνα, ούτε καν καταλαβαίνει τι τα κάνουμε μέσα. Αυτό φοβάμαι εγώ τώρα, γιατί αν δεν καταλαβαίνω, είναι μεγάλο πρόβλημα.